Λοιπόν. Και ιδιαίτερα στους συναδέλφους αγρότες. Κάτι τέτοιο, ακούσατε τον κύριο Λιόκαλο προηγουμένως, βέβαια, το... Ναι, ψιθυρίζεται το ετοιμάζει. Υπήρχε κάτι τηλεφωνικές επικοινωνίες, υπήρχανε. Επικροτώ στο έπαρκον την πρόταση του Λιόκαλου του Νίκου. Και θα ζητήσω με τη σειρά μου όλοι οι αγρότες, όλοι οι αγρότες με τα προϊόντα μας φορτωμένα, να παρευρισκόμαστε ειρηνικά, πυρηνικά, να δείξουμε στον Υπουργό ότι υπάρχει πρόβλημα στην Ιερά Πέτρα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα να έρχονται και να κόβουν μόνο κορδέλες. Και όταν τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν, να μην δίνουν καμία σημασία για να τα λύσουμε. Τα προβλήματα αυτά και οι προτάσεις, επειδή είμαι και στην Αγροτική Επιτροπή και παρευρισκόμαστε το βράδυ, τα αιτήματα αυτά, αυτές που θα δώσουμε στον Υπουργό το υπόμνημα, έχει κατατεθεί και στον Αποστόλου πριν ένα χρόνο με τα ίδια. Δεν έχει δοθεί καμία λύση, ξέρουμε τις απαντήσεις. Βέβαια θα γίνει ένας διάλογος μέσα, θα απαιτήσουμε, εγώ δεν θα είμαι μέσα, βέβαια θα είναι άλλα παιδιά, θα απαιτήσουμε να δοθούν άμεσα απαντήσεις. Αλλά να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, στις απαντήσεις λίγο πολύ τις ξέρουμε ήδη. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε σε αυτούς τους κυρίους οι οποίοι μας κυβερνούν ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι είμαστε αγανακτισμένοι με τη φορολογία, με τα ασφαλιστικά, με την πτώση και με τον τιμών, με τις μεγάλες εισαγωγές προϊόντων που μας, που μας καταδυναστεύουν την περιουσία μας. Στο τέλος, σε τελική ανάλυση. Λοιπόν, πρέπει να δουν ότι πρέπει να σκύψουν στα προβλήματα και να μην σφυρίζουν αδιάφορα και να είναι μόνο για το κόψιμο των κορδέλων. Μάλιστα. Καλό λοιπόν τους όλους τους αγρότες να παρευρίσκονται εκεί ειρηνικά, να δείξουμε στον Υπουργό ότι τα προβλήματά μας. Λέγαμε όλο τον καιρό να πάμε στην πλατεία ή να πάμε στο Ηράκλειο. Στην εφορία. Τώρα είναι ευκαιρία να τα δει η διεισόμαση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό πρώτα. Όλοι οι αγρότες λοιπόν εκεί, 2 η ώρα, στο Δημαρχείο απ' έξω, όχι στην έκθεση. Δεν θέλουμε να αμαυρώσουμε αυτή την προσπάθεια. Μα δεν θα αμαυρώσετε τίποτα, γιατί ξαναλέμε, για να μην παρεξηγηθούμε και πάμε όλοι μέσα με χειροπέδες. Την ξεκινάμε μετά. Ειρηνικά. Με τα προϊόντα. Την, έχουμε την πείρα, Μαρία. Έχουμε την πείρα να μπορούμε να περιφρουρήσουμε αυτή τη ζημιά. Αυτό ήθελα να πω. Με πολύ μεγάλη προσοχή, να μην γίνει τίποτα. Όλοι εμείς που συμμετέχουμε σε όλες αυτές τις διαδηλώσεις που πάμε, ξέρουμε, έχουμε την πείρα να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και να σταματήσουμε κάτι. Αν γίνει κάτι κακό. Έτσι, που δεν πρόκειται να γίνει. Πρόκειται να γίνει, γιατί όλοι οι αγρότες είμαστε συνειδητοποιημένα άτομα, οικογενειάρχηδες, και θέλουμε μόνο να δείξουμε την αγανάκτησή μας και ότι υπάρχει πρόβλημα. Τίποτα παραπέρα, ούτε να σκοτώσουμε, ούτε να πειράξουμε κανένα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάλεσμα, φορτώστε τα προϊόντα στα αγροτικά και κάντε απ' έξω το Δημαρχείο. Για να δει ο Υπουργός το πρόβλημα. Έτσι, τίποτα παραπάνω. Στο Δημαρχείο, όχι στην έκθεση. 2 η ώρα είναι η σύσκεψη. Υπάρχει αυτή μας η πληροφορία, το πρόγραμμα μάλλον του Υπουργού, αναπληρωτή Υπουργού, ότι θα είναι στις 2 η ώρα το μεσημέρι στη σύσκεψη που θα γίνει στο Δημαρχείο. Οπότε εκεί, όχι στην έκθεση πάνω στο Μισεδάκιο, αλλά εδώ λέτε η πρόταση. Αγροτικά, με τα προϊόντα, πριν τη χωματερή είναι έτσι κι αλλιώς, οι ντοματούλες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Και όλα τα προϊόντα, όχι μόνο οι ντοματούλες, είναι, οδεύουν για τη χωματερή. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, χάσαμε ένα μήνα, χάσαμε αγορές, χάσαμε, ναι. Οπότε μπορεί να μπει και το θέμα της ποινιών, φαντάζομαι που... Όλα αυτά τα ξαναβάζουμε πάλι στα υπομήματα. Δεν είναι αυτά, είναι διαχρονικά. Και ξέρουμε τις απαντήσεις. Σωστά. Λοιπόν, να δείξουμε το μέγεθος της καταστροφής στον Υπουργό, κύριε Παναγιώτη Μπαλοσκάλη. Είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία τώρα για να μην μεταφερόμαστε Ηράκλειο και από εδώ και από εκεί. Εδώ στην πόρτα μας να κάνουμε αυτή τη διαμαρτυρία, ειρηνική διαμαρτυρία, το επαναλαμβάνω. Μάλιστα, ειρηνική διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο αύριο. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας. Αυτά λοιπόν.
Με την πρόταση που έχουν υιοθετήσει, ξέρετε, συζητιέται έτσι από στόμα σε στόμα αυτή η πρόταση για το να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά έξω από το Δημαρχείο αύριο με τα προϊόντα φορτωμένα στα αγροτικά μας, να δείξουμε στον Υπουργό το μέγεθος της καταστροφής και από τις απεργίες της ΠΗΝΟ και χάνουμε αγορές και όλα αυτά που τα γνωρίζετε και τα λέμε κάθε φορά. Λοιπόν, έκθεση αγροτικών προϊόντα, Agroexpo, θα είναι η Ελβιμέκ εκεί. Μάλιστα θα έχει κατασκευάσει ένα θερμοκήπιο. Θα μπορείτε να δείτε και να ενημερωθείτε για τους εξοπλισμούς της Ελβιμέκ. Θα δείτε καινοτόμα υλικά, μια καινούρια έτσι ιδέα, να το πω, καινοτόμα για τα θερμοκήπια και τα πλευρά του θερμοκήπιου εσείς κατέχετε, τα λέω. Και επίσης θα είναι και μαζί με την Ελβιμέκ ο κ. Κορνάρος ο Νίκος, όπου εδώ μπορεί να σας δείξει πώς γίνεται η αφαλάτωση, η αντίστροφη όσμωση νερού κλπ. Στο περίπτερο της Ελβιμέκ όλα αυτά αύριο.